Μέσα από τις 423 σελίδες του 7ου κατά σειρά βιβλίου του που χθες παρουσιάστηκε στο Ηράκλειο, ο Πάνος Όμπολος παραθέτει κάποιες από τις πλέον αιματηρές βεντέτες της χώρας της περασμένης δεκαετίας, με τις μισές εξ αυτών να εκτυλίσσονται επί κριτικού εδάφους. Φωτίζει τις αφορμές. Κάποιες ασήμαντες, πολλές διακτηματικές διαφορές και αρκετές για ζητήματα τιμής. Κυρίως ωστόσο αναδεικνύει τις δραματικές συνέπειες με τον κύκλο του αίματος να μένει ανοιχτός για χρόνια, ακόμη και δεκαετίες, θυσιάζοντας το βωμό της αντεκδίκησης δεκάδες ανθρώπινες ζωές. Είναι το 7ο κατά σειράν βιβλίο που γράφω και τα περιεχόμενά του, οι υποθέσεις του είναι βεντέτες. Είναι πραγματικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν από τη δεκαετία του 1920 μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1990. Στη Μάνη, που μαζί με την Κρήτη κυριάρχησαν στα εγκλήματα βεντέτα στη χώρα, το απάνθρωπο αυτό έθιμο φαίνεται σύμφωνα με τον κύριο Σόμπολο να έχει εκλείψει οριστικά. Όχι και στο νησί μας, όπως ο ίδιος υπογραμμίζει, τονίζοντας εμφατικά και μέσα στο βιβλίο του πως για να γίνει αυτό απαιτούνται τολμηρές κυβερνητικές αποφάσεις με πολιτικό κόστος και σύμπραξη δυνάμεων σε συνεργασία με την Εκκλησία της Κρήτης. Να παραμερίσουν το πολιτικό κόστος και να κοιτάξουν να εξαλειφθεί, να φύγει αυτό το βάρβαρο έθιμο που έχει ξεκληρίσει οικογένειες, αμέτρητα θύματα έχει στείλει στον άλλο κόσμο. Χωριά έχουν ερημώσει και εδώ στην Κρήτη, τα ξέρετε πολύ καλά εσείς. Όσο κι αν ο σασμός φαίνεται στις μέρες μας να κυριαρχεί, ο άγραφος νόμος του αίματος δυστυχώς σε ένα βαθμό παραμένει. Μέσα από το βιβλίο του Βεντέτες, ο Πάνος Όμπολος καταδεικνύει τη βαρβαρότητα μέσα από συγκλονιστικές πραγματικές υποθέσεις και αφήνει παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Όλα τα βιβλία μου απευθύνονται στις νεότερες γενιές και αφήνω μια παρακαταθήκη με τα όσα έζησα εγώ στα 45 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας που δούλεψα σε αυτό το ρεπορτάζ.